είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα αναχώματα να έχουν σπάσει από την ορμή των νερών, υποτίθεται αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά διοχέτευσαν το νερό, αντί να το διοχετεύσουν μάλλον για την ακρίβεια στα χωράφια, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι άνθρωποι εδώ τα παλαιότερα χρόνια, σε πολλές περιπτώσεις διοχέτευσαν το νερό μέσα στους οικισμούς. Ένας λοιπόν από αυτούς τους οικισμούς ήταν ο Βλοχός. Το Όπεν και ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιάκας βρέθηκαν στο ανάχωμα στον ποταμό Καλέντζη, εξαιτίας του οποίου πλημμύρισαν τα χωριά στον Παλαμά. Και πλέον είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Μετά τον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ του Δημάρχου Παλαμά και του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας για το τι έγινε με το ανάχωμα, ο τελευταίος προχώρησε χθες σε αναδίπλωση και παραδέχθηκε πως έδωσε την έγκρισή του. Είχε προσκώσει επικίνδυνα ο Καλέντζης και έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο Παλαμά, από τον κύριο Σακελαρίου. Και μου ζήτησε ένα μηχάνημα για να γίνει τομή στο ανάχωμα γιατί θα πνιγεί ο Κοσκινάς. Του απάντησα ότι εάν θεωρεί πως η λύση αυτή είναι ενδεδειγμένη, να το κάνει. Μου είπε πως πρέπει να γίνει και δεν υπάρχει άλλη λύση. Και εξάλλου στο παρελθόν είχε κοπεί το συγκεκριμένο ανάχωμα, είχε γίνει τομή και κατά τον Ιαννό και στον Διομήδη. Με νέα παρέμβασή του Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση που ελήφθη. Το πώς και γιατί διερεύνεται από τη δικαιοσύνη και από τις αρμόδιες αρχές. Πάντως εντολή ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παλαμά είπε ότι δεν δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο από πλημμύρα, δεν πλημμύρισε μάλλον ο Παλαμάς από αυτό το σημείο. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται και το αντλιοστάσιο του παλιού λιμεναρχείου στο Βόλο, το οποίο βγήκε εκτός μάχης, κάτι που συνέβαλε στην υπερχείληση του χυμάρου στην περιοχή. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι το αντλιοστάσιο δεν λειτουργήσε, γιατί απλώς δεν υπήρχαν γεννήτριες για να λειτουργήσει. Και εν έτη 2023 νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ άσχημο να λέμε ως δικαιολογία ότι δεν υπάρχει γεννήτρια και δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να ασφαλίσουμε μια γεννήτρια να λειτουργεί το αντλιοστάσιο. Γιατί αν λειτουργούσε το αντλιοστάσιο, αυτό δεν θα υπήρχε το χάλι που είχε εδώ η περιοχή. Τα αντλιοστάσια σύμφωνα καταρχήν είναι καταγεγραμμένα ό,τι γίνεται στη ΔΙΑΒ, γιατί είναι ηλεκτρονικά, είναι καταγεγραμμένο στο σκάνερ. Τα αντλιοστάσια λοιπόν που εγκαλούμεθα να δώσουμε εξηγήσεις, λειτουργήσαν κανονικά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του διευθυντή και των υπευθύνων της ΔΙΑΒ. Και δεν είναι μόνο το αντλιοστάσιο στο παλιό λιμάνι του Βόλου. Σύμφωνα με καταγγελίες, δεν λειτουργήσαν ούτε τα αντλιοστάσια στο Θεσσαλικό κάμπο. Πολλά από τα αντλιοστάσια στον Θεσσαλικό κάμπο έχουν τη συγκεκριμένη παθογένεια. Πίσω μου βλέπετε ακόμα ένα τοπίο έχει μόνο έναν ηλεκτρικό πίνακα. Δεν υπάρχει ίχνος γεννήτριας πουθενά. Λειτουργήσαν για 8 ή 9 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά από 7, 8, 9 ώρες πίεσης, λάσπης, νερού, πλημμύρας, καταστροφής, κάποια στιγμή μπουκώσανε. Και σταματήσαν. Αυτή την εξήγηση δίνω εγώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ευθύνη για τη δημιουργία των αντλιοστασίων στο Θεσσαλικό κάμπο ανήκει στον Οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων.